Να είσαι στο Μασεντόπανη. Λοιπόν. Λοιπόν, εμείς καλά τον ήβραμε το σπίτι του νοικοκύρου. Να είσαι παραμένα Λοιπόν, εμείς λέει η Μαριό του... Κάου. Του Γιάννη Κεφαλόγιαννη για Γαϊδροπούλα. Ναι. Λοιπόν, τι της αγαπήνης του, τι χρειάζεται, τη γαρσάω, τι μου έχει την τίνα και που θερίζαμε. Λοιπόν, άμα δεν την πάρουμε. Την πάρουμε τη γαϊδούρα, λέει. Την πάρουμε τη γαϊδούρα, την πάρουμε τη γαϊδούρα, πόσο θες τη γαϊδούρα, λέει, και είναι και 30.000. Μα 30.000 ευτούν ένα τρίμα γαϊδούρα, τέλος πάντων τη φέρνουμε βόλτα, πάρτε την είναι καλή, μου λέει γριά, τη φέρνουμε βόλτα, την παίρνω τη γαϊδούρα. Την πήραμε τη γαϊδούρα για 9,5 χρονών και είναι 5 χρονών. Αλήθεια. Πέρασε ένας γύφτος, του λέω για τύρα. Λέω για τύρα του ένα γύφτο λοιπόν, πόσο χρόνο τη γαϊδούρα, μου λέει είναι 4 και πάει στα 5. Πρέπει να την πήρα για 1,5 χρόνο. Όχι μου λέει, την παίρνεις του λέω, την πουλάω. Για να κάνω μου λέει είναι ολοβή, είναι αυτό, δεν κάνει. Τα βάλα με την κρυά τέλος πάνω. Εκεί... Άλλα πες του παιδί, ρε. Ο κίνος έλεγε. Αυτό είναι καλό. Ρε το βάλα. Λοιπόν, τις πιάνουμε το σαμάρ της γαϊδουροπούλας. Με γκρέμισε. Πάει γαϊδουριά, καβάλα τη της λέω αφού τη μοίρες καβάλα της. Πάει την καβαλά, λοιπόν, κάνει πέρα η γαϊδούρα, την γκρέμισε. Σκοτώθηκε καλά σου, έκανε, της λέω. Όχι, η γριά να πάω στο γιατρό μου, κακό στον καιρό. Της λέω. Δεν μας λες ένα τραγούδι. Για πες ένα. Τώρα δεν θυμάμαι. Για πες ένα. Σιγαλά βραμάνα μα, σιγαλά πάω κι εγώ. Σιγαλά βραχιουρανός. Όχι. Σιγαλά πάω κι εγώ, σε τούτο το χωριό. Σε έπιες το λόγο αμέσως. Έλα πάρω και εσένα. Άντε πες. Τη βρίσκω βαλωμένη και πολύ βαλά το μέλλον. Ναι. Θα πει το δικό του. Ένα παλιό θα μας πει όπου τραγουδάγανε παλιά. Ωρε θέλω να είναι η μαυρώματα μου. Πάρε και καμιά κλαβέτα. Θέλω να ανέβω σε ένα βουνό. Όχι θέλω να ανέβω, όχι σ' ένα βουνό, να πιάσω φίλο, όχι ένα αϊτό. Για συνέχισε το Μπάρμπα Μίτσο. Άιντε για να το κλαίει μαυρό μάτα μου, για να το κλέψω ένα φτερό, για να το κλέψω ένα φτερό, να κυνηγούσα αχ μαζί μ' αυτό. Άντε να κυνηγάει μαυρό ο μάτα μου, να κυνηγάω οχτές εμορφές, να κυνηγάω οχτές εμορφές, κουλέστες μαύρο ομάτες. Καλό είναι. Γεια μας. Γεια σου Μπάρμπα. Με το καλό να πας Βασιλάκη, χαιρετισμούς. Δεν σε είχα σήμερα, είχα και τον παππούλιο εκεί πέρα, μας είπε τραγούδια. Ναι, μα τώρα εκείνος είναι και πιο ξαπόθερος, εγώ τώρα είμαι αποσταμένος. Δουλεύεις πιο σκληρά εσύ, ε. Πιο λιγάκι, πιο σκληρό σήμερα, τίποτα, απόστασα. Πού βρισκόμαστε τώρα, εδώ στον Αγιώργη, ε? Τώρα είμαστε στο Αγιώργη. Για να δούμε γιατί το καινούριο βασταγό, πού τα... Τα έχουμε χώρια, τα έχει γριά, δώσε το μουλά. Πάμε πέρα εκεί, στράτα, είναι μόνο ένα φανταστηλιά. Τα είσαι εκεί πέρα και βόσκουν, ε? Τα έχουμε εκεί και πέρα κάνε, χάν βούρλο. Πάρτα για εκεί να δώσεις τα εκεί. Πάρε και το καταφύ. Το παίρνουμε γι' αυτό λίγο. Το θάνατο, έχεις πάει στο θάνατο και νιώμα. Ναι, πήγαμε την άλλη φορά που ήρθα. Από μικρό. Όχι, την άλλη φορά που ήρθα. Α. Μα, ποιο βόσκι εκεί. Έχει δουλέψει ο Γιώργης στο θάνατο.
Ναι. Τον καιρό που πιάσα με τον νερό. Πάσα και παρήσα θα το ήμουν να πάει να στο πρώτο. Ήταν και παρήσα. Τι είναι ο μουλάρι είναι εκεί πέρα. Παραγία. Θα σηκώσει τα γαϊδούρια γύρω στο μουλάρι. Όχι, εσύ το μουλάρι θα σηκώσει και πεθαμένου εκεί πέρα. Δεν με σπειράζει. Είναι άτιμο για εκείνο για τάφο. Γεια. Ναι. Γάμα το τι. Μα σε βρείτε. Λοιπόν, εμεί σα χαιρετούμε. Ναι, και να πάτε στο καλό. Να πάτε στο καλό. Θα τηλεφωνήσουμε εκεί πέρα. Κάτι πούμε. Καλύτερα να σε βρείτε από ό,τι τους αφήκατε. Πάει χαιρετισμός. Ευχαριστούμε. Όχι και ένα αμέσως. Παππού, τι κάνεις? Να μας πεις καμιά ιστορία. Τώρα δεν σε ακούω. Δεν ακούω. Πήγαινε εσύ Βάσο και πες σε κάτι. Θα πάω στην Αμερική. Ο Βασίλης λέει θα πάω στην Αμερική. Εγώ. Ναι. Θα πάει η φωτογραφία μου. Α, η φωτογραφία σου. Θα σε πάρει να πας εκεί πέρα. Το Βαγγέλη. Τώρα δεν ρωτήσω κάτι. Α, ρώτα τον. Ρώτα τον, ντε. Το ξέχασε. Τώρα ρώτα τον τι θέλεις. Σ' ακούει. Σ' ακούει, πες του το. Πες του τι θέλεις να του ρωτήσεις. Άφησε να κάνει τη δουλειά. Όχι, τώρα να τον ρωτήσει. Βασίλη. Ναι. Η Φλόριδα είναι μακριά από εκεί που είσαι εσείς. Είναι περίπου 2 ώρες με το αεροπλάνο. 2 ώρες με το αεροπλάνο. Ναι. Μακριά. Όχι και πάρα πολύ μακριά. Θα πάω εκεί τον Ιανουάριο. Θέλεις τίποτα? Μακριά, μακριά. Τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο. Ναι. Ιανουάριο. Το Γενάρη. Το Γενάρη. Θέλεις τίποτα εκεί πέρα να σου... Τι να κάνω εκεί πέρα εγώ? Όχι να έρθεις εσύ, αν θέλεις να δώσω χαιρετίσματα σε κανέναν. Πού μένει ο... Για πού μένει ο Βαγγέλης? Ο Βαγγέλης μένει και στο... Σικάγο? Στο Σικάγο, αλλά απ' έξω, στο Μολύνι. Και τώρα λέει, από εκείνον δεν έχω λάβει γράμμα. Μου λένε ανιψιά μου ότι πήγανε με τη γυναίκα του και με τα 2 παιδιά. Πού πήγανε? Πήγανε στη Φλόριδα, λέει, και δουλεύουνε. Αλλά εμείς δεν έχουμε είδηση τίποτα. Και το ένα το παιδί το βάστηξε η γριά, η πεθερά του εκεί. Ναι. Τα 2 παιδιά πήρανε. Τώρα τι κάνουνε, από εκείνη μαθαίνουμε ότι... Γιατί παίρνουνε τηλέφωνο ένας με τον άλλον. Ναι. Και μας λέει στο τηλέφωνο ότι καλά είναι και όλα. Μήπως μπορεί να μας στείλει το τηλέφωνο του? Ε? Μήπως μπορεί να μας στείλει το τηλέφωνο του? Δεν μπορώ, πού δεν το έχω. Να μας το στείλει αυτή η συγγένισά σας. Είπε η συμπεθέρα. Η συμπεθέρα. Το τηλέφωνο του στο... Στη Φλόριδα. Εκεί στο... Που πήγε τώρα. Ναι. Ξέρω εγώ, θα είναι εκεί. Εάν βρούμε το τηλέφωνο του μπορούμε να το τηλεφωνήσουμε. Δεν ξέρω πώς να σου πω, μακάρι να ξέρα. Φλόριδα είναι... θα πάμε και κάτω τον Ιανουάριο εμείς στη Φλόριδα. Ε? Θα πάμε τον Ιανουάριο στη Φλόριδα. Θα πάμε? Εγώ θα πάω, το Γενάρη. Θα πας πού? Στη Φλόριδα. Στη Φλόριδα? Το Γενάρη θα πάω. Το Γενάρη? Ναι. Τότε μπορεί να... Να συνοηθούμε με το, να πάρουμε τηλέφωνο. Ναι. Την πεθερά του στο Σικάγο. Ναι. Ή την ανιψιά μου. Ναι. Να μας πει και να πας να τον βρεις. Εντάξει. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς. Μες στη Φλόριδα είναι. Η Φλόριδα, πώς γράφεται η πολιτεία? Φλόριδα, έτσι λέγεται. Φλόριδα. Φλόριδα λέγεται η... Η πολιτεία. Όχι, λέγεται το μέρος, η περιοχή. Ναι. Το, σε ποιος? Και η πολιτεία Φλόριδα λέγεται. Όχι, η πολιτεία δεν ξέρω πώς λέγεται. Ε?
Όχι, δεν ξέρω πώς λέγεται η πολιτεία. Πρέπει να βρούμε. Α. Θα μπορέσουμε να πάρουμε την πεθερά του να μας δώσει το τηλέφωνο. Μία Θαδωρή. Ή μπορεί να έχουν πάει πάλι εκεί. Ναι. Στο Μολύνι. Αν σας γράψει γράμμα ή αν τις τηλεφωνήσετε. Ναι. Έλα, γιαγιά, τι κάνεις εσύ, έλα να μας πεις κάτι, έλα εδώ, έλα εδώ. Α, σας εμπλέπουμε μεθαύριο. Έλα, μωρέ, να με βλέπετε να... Έλα να μας πεις κάτι. Σας και για την καρδιά. Έλα, μωρέ. Γιαγιά, τι συγγένειαστε εδώ με τον συμπέθρο. Αδερφό του. Α, αδερφό του. Είναι, όχι, είσαστε αδέρφια. Με παίρνει. Δεν σε παίρνει τίποτα, έλα. Τι συγγένεια είσαστε. Είπα, η αδερφός μου. Έχετε άλλο αδερφό. Από μια μάνα. Έχετε άλλο αδερφό. Αδερφό έχουμε κι άλλο, ένα τον λένε Χαράλαμο. Πού βρίσκεται αυτός. Αυτός εδώ ήρθε να κατοικήσει, αλλά του πέθανε η γυναίκα. Ναι. Και πήγε πάλι στην Αθήνα. Και τώρα μένει στην Αθήνα. Στην Αθήνα μένει και έρχεται και εδώ και στο σπίτι του. Όποτε, όποτε θέλει. Αχα. Και τώρα μένει στην Αθήνα. Oh. Αυτός έχει ένα βιβλιοξύρι, μικρό. Και... τον έκανε τριξούσια στο σπίτι. Αυτή εδώ, η Ελένη, τι λέει η Ελένη. Τη γνωρίζει την Ελένη. Τι λέει η Ελένη. Η Ελένη με τα ωραία λόγια. Είπε η Ελένη. Και με τις πολλές φακίδες. Η Ελένη αυτή δεν μιλάει. Δεν μπορεί να μιλήσει καθόλου. Αλήθεια. Δεν μιλάει. Ελένη, τι κάνεις. Καλά. Σε ποια τάξη πηγαίνεις στο σχολείο. Δευτέρα. Στη Δευτέρα τάξη. Πόσο χρόνο είσαι τώρα. 8. Ω, μα είσαι τόσο μεγάλη. Τι βαθμούς παίρνεις στο σχολείο. Δεν μας βάζεις βαθμούς. Τι σας βάζουνε. Τίποτα. Αλφα και βήτα. Και βήτα. Εσύ τι παίρνεις. Βήτα. Αλφα. Αλφα ή βήτα. Ο παπάς σου λέει παίρνεις. Τι λες καλέ, πες. Εγώ είμαι η καλύτερη μαθητή. Ποιο από τα δύο παίρνεις. Αλφα ή το βήτα. Δεν μου λες. Να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ποιον αγαπάς πιο πολύ τώρα, τη μαμά ή τον παπά. Και τους δύο ίσως. Ένα ελάχιστον δεν αγαπάς κανένα πιο πολύ. Κάποιον αγαπάει πιο πολύ. Ποιος σε παίζει πιο πολύ. Ποιος σε παίζει πιο πολύ. Ο παπάς. Ο παπάς την παίζει. Ο παπάς σε παίζει, η μαμά δεν σε παίζει, α. Η μαμά τι κάνει. Κούπανε. Η μαμά στις βρέχει. Αλήθεια. Σε πού θα πάμε τώρα. Στην Αμερική. Θα πας κοντά με το θείο. Σ' αρέσει αμένα. Πάει εκεί πέρα τώρα. Θες να έρθεις, θα πάμε. Πάει και στη γιαγιά εκεί πέρα, είναι η Αλένη. Θα πάμε παρέα. Μην πειράζεις τίποτα εκεί. Α. Hey. Τώρα εκεί φερόμαστε. Καλά, και ό,τι λέμε το παίρνει μέσα. Θα μας κοροϊδεύουν οι Αμερικάνοι. Πάει. Σε ξεφτύλιση. Θα σε πάει εκεί πέρα, σε δει η μάνα μου. Ναι. Η συμπεθέρα. Τι θες να της πεις της συμπεθέρας. Εγώ. Ναι. Πολλούς χαιρετισμούς και τις εύχομαι να τη ζήσουν η οικογένειά της. Όλα, παιδιά της, όλα. Πολύ, πολύ μου εντυπωθήκατε. Είσαστε και καλά, περώσαστε και όλα. Και τη βάση, πολύ περιποιείτε τον αδερφό μου. Να έρθεις καμιά βόλτα να μας δεις στην Αμερική. Να μας δείτε και στην Αμερική. Η βάση να έρθει, ναι, ναι. Εγώ περιμένω το τέλος μου τώρα. Όχι να περιμένεις το τέλος, δεν είναι... Είσαι μια χαρά, φαίνεσαι καλά. Όχι, καλά, είναι αλλά τι υποφέρω. Είσαι την Ελληνίτσα εδώ πέρα, έρχεται η Ελένη, σε βλέπει καμιά φορά. Την πέρα δεν έρχεται το παιδί κορίτσι, την επίσκεψη θα μου κάνει. Αλλά που έρχομαι εγώ εδώ. Είναι καλά που έρχεσαι και βλέπεις τον αδερφό σου. Εγώ δύο φορές την ημέρα θα έρθω. Και η συγγένεια με αυτό, με προσέχει. Και εγώ λοιπόν, κάνουμε και λίγο προσεκτικά και στα παιδιά και στο σπίτι, άμα λείπουνε, κάτι τους παρέχω. Μπράβο, είναι ωραία. Μα. Έλα. Εντάξει. Ναι. Εκεί πέρα να σε πάρει ο θείος στη μαντέρα. Thank you.
Και τα Τσούπια. Και τα Τσούπια. Και την Ελένη. Ωραίο, α! Για κάνε το σκηνάκι σου. Κουράστηκες? Ο Θόδωρος. Θοδωρή, βάζεις ποτό στο στόμα. Θοδωρή. Και ήταν και το θείο του Βασίλη. Για να μου πεις, τι δεν πεις στη γιαγιά σου. Γιαγιά, φιλί της στέλνει η γιαγιά σου. Τι δεν πεις στη γιαγιά σου. Στέλνω σε όλους φιλί. Ένα φιλάκι. Ναι, φιλί. Όχι σε μένα, εκεί στο θείο. Φιλιά σε όλους στέλνει το παιδί. Μπράβο. Πόσο χρόνο είναι τώρα ο Θεοδωράκης? Είναι πέντε. Και είναι κεντροπαλός, α. Είναι από όλα αυτούς. Παίρνει φιλιά. Πήρε φιλιά πολλά με τα χέρια σου. Κάνε και γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Έκανες, εδώ. Γεια σας, γεια σας κάνε. Κάνε και γεια σας. Α, κάνε γεια σας, γεια σας. Το καλοκαίρι πες. Το καλοκαίρι θέλουμε να έρθουνε, πες. Αυτό πες. Ποιος να έρθει? Η θεία Ζαφύρα, με τα παιδιά, και ο Κώστας, θεία Επόπτη, θείος ο Γιώργος όλοι. Ο Τάσος, πού είναι ο Τάσος? Ο Τάσος. Τάσος είπε αλήθεια. Ο πήγες στο σχολείο? Ναι. Να δούνε να κάνουμε, να πάμε στη θάλασσα που είναι ωραία για μπάνια, θα πάμε στο χωριό, πες. Περάσουμε και καπνά στη μηχανή. Θα περάσουμε και καπνά, θα πάμε και στο φαρμακά πάνω. Άμα έρθει η Ζαφύρα με τρία παιδιά, περάσει τα καπνά σε μια μέρα. Ναι, δεν πειράζει και για τα καπνά, θα πάμε και βόλτες. Θα γίνει η δουλειά. Και μπάνια. Και ο θείος ο Γιώργος να έρθει, λιγάκι. Να πάει κάμια στάλα και να εκεί στη Ρόδα, στην Κέρκυρα που πηγαίνει, που ξέρει τα... Πάει στη Ρόδα. Και από άσπρος γίνεται κόκκινος. Αυτά θέλουμε, δεν θέλουμε τίποτα. Και η Πόπη. Και η Ζαφύρα. Να έρθουν, Έλενη. Να γνωρίσουμε και τα παιδάκια, τα μεγάλα τώρα. Πω, όταν όσο έρθει αυτή η Ελένη θα γίνει γυναίκα. Την Ελένη θα την έχουν στον παρθμό 1. Είναι το μόνο κορίτσι. Και είναι και η νεκταρία. Η Ελένη και η νεκταρία, ε. Τόσα αγόρια αυτή τη στιγμή. Τι έκανα τίποτα εγώ. Τα γυρίζουμε. Η Ελένη της αρέσει να παίζει με τον πατέρα της, ε. Θοδωρή! Θοδωρή! Θοδωρή, πώς σου μιλάει? Αχ, τόσο λεπτά! Έχει κουταμάρα! Θοδωρή! Ράγι! Τι κάνεις? Καλά πες. Πες καλά. Σε καλά. Το πέκεις πέντε το μυαλό. Ω. Πες, πέρα μου.
έτοιμοι. Βασιλάκη, με μεγάλη χαρά απόψε σε βλέπουμε και εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις θερμότερες μας ευχές για το γιο σου που απέκτησες και ευχόμεθα στον ύψιστον να μας αφήσει μερικά χρόνια να μπορέσουμε να τον δούμε μεγάλο σαν και σένα. Ιδιαίτερος χαίρομαι διότι βρίσκομαι απόψε στο σπίτι του θείου σου και ανιψού μου Θωμά Αποστολοπούλου και της Ελευθερίας, διότι είναι οι μόνοι συγγενείς εδώ δικοί μου με τους οποίους συνδέομαι τόσο στενά. Και ευκαιρία είναι να πω και το δέντρο της γένεια που έχουμε. Η γιαγιά του θείου του Θωμά και του πατέρα σου, η θεία Ελένη, ήταν πρώτη ξαδέρφη του πατέρα μου. Εγώ επομένως με τον Γιώργη, τον παππού σου σένα Βασίλη και τον πατέρα του Θωμά, είμαστε δεύτερα ξαδέρφια. Αλλά όχι μόνο με τον πατέρα σου έχουμε συγγένεια, αλλά και με τη μητέρα σου την Ελένη, διότι η Ελένη κατάγεται από τους Δωραίους. Η μάνα της Ελένης, η Παναγιώτα, ήταν κόρη του Μπαρμπαχρίστου του Δωρή, ο οποίος Μπαρμπαχρίστος ήταν πρώτος εξάδελφος του πατέρα μου. Ήταν εκείνοι οι πρώτοι που οίκησαν του Δούκα, Μπαρμπαχρίστος ο Δωρής και ο Φίλιππας ο Δωρής, ο πατέρας μου, ήταν οι πρώτοι που ήρθαν στο Δούκα και φτιάξαν το 1900 περίπου, κάναν τον οικισμό που έγινε σήμερα το Δούκα Βρύση. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά απόψε αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκίνηση, διότι κι εγώ ξαναγυρίζω πολλά πολλά χρόνια πίσω στα παιδικά χρόνια, χρόνια του Δούκα, που έζησα εκεί κοντά στην πηγή, την παλιά πηγή που ζούσαμε, τρώγαμε τα σίκα στις σικές και γενικώς ζούσαμε την παλιά ωραία εποχή. Γι' αυτό εύχομαι μόλι με την καρδιά να ευτυχίσετε στην νέα σας πατρίδα και προπάντων να μην μας ξεχνάτε. Όπως τώρα ήρθες βιαστικός βέβαια, είχες δουλειές, αλλά όταν θα ξανάρθεις να έχεις περισσότερο χρόνο να σε δούμε, να σε ευχαριστηθούμε κι εμείς περισσότερο, να σε δούμε όλοι οι συγγενείς, και γιατί σε εσάς στηριζόμεθα κι εμείς οι παλαιότεροι για να συνεχίσετε τη σκυτάλη εκείνη όπως την πήραμε εμείς, να την πάρετε κι εσείς, να την μεταδώσετε στα παιδιά σας και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να μας πεις τώρα πότε θα μας επισκεφτείς. Αυτό δεν το ξέρω ακόμα, Βασιλάκη. Ελπίζω πολύ γρήγορα, αφού προηγουμένως εξασφαλίσω και την συγκατάθεση του θείου σου, του Θωμά. Βεβαίως, πιστεύω να... Ο οποίος σημειωτέρ ότι είναι λιγάκι δύσκολο στη λήψη από φας. Λοιπόν, για δεν πάει ο Θωμάς, θα πάω εγώ. Εκπρόσωπο. Γι' αυτό λοιπόν... Σιγά, να μην μπαίνω για αυτοί που πάντα πάνε, να πάνε κι άλλοι, να πάνε κι άλλοι σειρά τώρα. Οι άλλοι όμως δεν κουνάνε, λοιπόν, αυτό δεν κουνάνε, δεν μπορούμε να μας πάρει στη σειρά. Σιγά, θα βρεθεί. Θα προσπαθήσουμε κάποτε να... Τουλάχιστον, αν δεν έρθουν οι κυρίες, θα έρθουμε οι δυο μας εμείς. Ο θείος και εγώ. Γιατί να μην έρθουν οι κυρίες, Νότα τα πέρασε καλά στην Αμερική. Βεβαίως και με την πρώτη ευκαιρία, ας λέω ότι δεν θέλω να πάω, είναι γιατί είναι πρόσφατο το προηγούμενο ταξίδι. Αλλά το επόμενο θα πάω κι εγώ. Θα είναι και σύντομο, Για σύντομο δεν ξέρω, αλλά πάντως θα μαζί με τον Βαγγέλη θα πάω. Θα έρθετε τώρα που έχουμε τον καιρό, θα επισκεφτούμε μέρη τα οποία δεν ξέρω. Πήγατε στο Ουάσιγκτον καθόλου. Βέβαια, πήγαμε στο Ουάσιγκτον. Ναι, μας άρεσε πάρα πολύ ο Άστον, είναι από τις ωραίτερες πόλεις. Ναι. Μοιάζει λίγο Παρίσι του Άστον. Έχω πάει 2-3 φορές και πάλι μου αρέσει να ξαναπάω. Γιατί ναι. Έχει πολλά, έχει όλα αυτά τα μουσεία να δεις, ξέρω εγώ. Ναι, πράγματι είδαμε πολλά πράγματα. Το Smithsonian Institute, το Gallery και άλλα πολλά. Και πήγατε εκεί στον τάφο του Kennedy. Βέβαια, στο Arlington πήγαμε. Το γυρίσατε όλο αυτό. Ναι. Έχει πολλά, εγώ κάθε φορά πηγαίνω και όλα δεν τα βλέπω. Στο Niagara Falls θέλουμε να πάμε, εγώ έχω πάει παλαιότερα το 1955-56, αλλά η Νότα δεν έχει πάει και θέλει να πάει. Θα πάμε. Γιατί όχι. Να πάμε, είναι κοντά. Να μεγαλώσει και λίγο μπέμπις όμως. Το Niagara Falls είναι περίπου 6 ώρες από το σπίτι μας, εμάς με το αυτοκίνητο. Άμα έρθετε, θα φύγουμε καμία Πέμπτη βράδυ. Εντάξει. Πρέπει να ξεπεταχτεί ο μπέμπις για να μπορεί και η κρυστάλλα να βγαίνει έξω. Το πολύ αφήνουμε την κρυστάλλα σπίτι για ένα μικρό ταξιδάκι. Όχι, παρέα. Τώρα που θα πάτε. Εκτός αν έχει κάνει αν έχει κάνει και την κόρη του μεταξύ. Μπορώ τώρα. Άλλο αυτό. Τότε μπορώ να δεσμευθεί. Δεν ξέρω τώρα τι. Δεν ξέρω τώρα τι διαθέσεις έχει.
Αλλά φαντάζομαι ότι μια χώρα ακόμη θα επιχειρήσει να κάνει. Όπω έτσι το παίρνει και εσύ, τι να σου πω. Τώρα μπορεί να γίνει και εγώ, δεν μπορούσα να κάνω και παραπάνω. Λοιπόν, δεν μα είπε αυτή την ιστορία για το Κεφαλόβουσο. Ναι, το Κεφαλόβουσο έχει πράγματι μακρά ιστορία. Το Κεφαλόβουσο ήταν ακατοίκητο μέχρι το 1700-1750. Ήταν απόκριμο μέρος που δεν κατοικείτο. Ούτε οι Τούρκοι είχαν ποτέ φτάσει ως εκεί πάνω, διότι δεν είχε έσοδα και δεν είχαν λόγο να πάνε οι Τούρκοι να εισπράξουν χαρά τους εκεί. Πρώτοι πήγανε στο Κεφαλόβουσο πριν από την εποχή του Ορλόφ, πριν από το 1770, πήγε μια οικογένεια, μάλλον μια ομάς οικογενειών από τους Καπέους. Οι πρώτοι που ήρθαν ήταν οι Καπέοι με τα γιδοπρόβατά τους. Φύγανε από τη Ρούμελη, από το κατήγοντο, και περάσανε τον Ισθμό και ήρθανε στο πλέον απρόσιτο σημείο, στο Πανομπέλης, εκεί και κατεστάθησαν. Πριν από αυτούς φαίνεται, που την ξέρουμε από την ιστορία, από τις παραδόσεις μάλλον, είχαν έρθει άλλοι από το ίδιο μέρη, οι οποίοι είχαν μείνει στο Τάτσι, αυτή τη σημερινή εξοχή. Κλαντουρέοι, Κωνσταντουρέοι. Οι Καπέοι λοιπόν ήρθαν και εγκατεστάθησαν στο Κεφαλόβουσο και ήσαν τρεις φαμίλιες, όπως τη λέγανε. Ήταν ο καπετάνιο, ο ένας ήταν έκανε το καπετάνιο και το ονόμασταν καπετάνο, καπετάνος, καπετάνος. Ο άλλος ήταν ο Κώστας και από εκείνον έγιναν οι Κωστακέοι. Και την τρίτη οικογένεια ήταν έμεναν οι Καπέοι. Από εκείνους προήρθαν όλοι, μετά επικύρθησε το χωριό, ήρθαν και γαμπροί από διάφορα μέρη και έγιναν περισσότεροι πλέον. Το δικό μας όνομα των Δωρέων προέρχεται επίσης από το ίδιο μέρος, από την Ρούμελη. Ο προπάπος μας ήταν ένας από τους καπεταναίους παλιούς, με τον Κασαντώνη. Αυτός σκοτώθηκε με τον Κασαντώνη στην Ήπειρο. Και τη γυναίκα του σκότωσαν, τον καπετάνιο αυτόν, Αντωνόπουλο αυτόν, ο οποίος λέγεται είχε πάρει το όνομα του καπετάν Δωρής, επειδή κατήγοντο από τη Δωρίδα, από την σημερινή Δωρίδα. Από εκεί είναι και η Ρίζα δηλαδή. Αντωνόπουλο ήταν το όνομά μας. Από εκεί δηλαδή προηγήθηκε το όνομά τους. Και γλίτωσαν τέσσερα αγόρια, τέσσερα παιδιά του, τα οποία φυγάδευσαν προς νότον τότε. Και ήρθανε, το ένα πήγε στο Πανομπέλης και κρύφτηκε, πώς λέγεται το Κεφαλόβουσο, κρύφτηκε στους Καπέους, γιατί ήταν από το ίδιο χωριό. Αλλά ήταν εφηβόητο και αυτό από εκεί. Ναι, το παιδί τώρα το σώσαν, το διώξαν από εκεί και ήρθε και κρύφτηκε εκεί στους Καπέους. Και από εκείνο προερχόμεθα όλοι οι Δωρέοι. Από εκεί πήγαν μερικοί δύο γαμπροί στο Σάγκα και είναι οι Δωρέοι από τους Αγιώτες. Οι άλλοι μείναν εδώ εμείς. Ο οποίος είναι ο πατέρας μου, ο Βαρβαχρήστος ο Δωρής, δηλαδή ο παππούς της μητέρας του, της Ελένης, της Αλέξος. Και έτσι έχουν τα πράγματα. Βαγγέλη, από πού έχεις πάρει, ας πούμε, από πού έμαθες σε όλη αυτή την ιστορία? Ναι, τις πληροφορίες αυτές τις είχαν οι παλιοί. Είχε ο πατέρας μου, ο Φίλιππας, είχε ο στρατηγός ο Δωρής, ο Μακαρίτης, ο παλιός. Ποιος ήταν αυτός? Κεφαλόγεννη, αδερφός. Και ο Μπαρμπαγιάννης ο Κεφαλόγεννης, από τον Δούκα, Δωρέη. Ναι. Επίσης, το 1960... Ο Μπαρμπαγιάννης ο Κεφαλόγεννης είχε αδερφό που ήταν στρατηγός. Ναι. Καλώς τα παιδιά. Παλιούς του δικού μας, αλλά το 1960 είχα συναντήσει στον Πόρο, στο νησί τον Πόρο εδώ, έναν Μπαρμπαμάνθο Δωρή. Ήταν του δημάρχου του τότε, τη Λεωνίδα του δημάρχου, ο πατέρας, 98 ετών. Ποιανού δημάρχου? Του δημάρχου Πόρου, του Λεωνίδα Δωρή. Ναι. Ήταν ο δήμαρχος Πόρου Λεωνίδας Δωρής, από το ίδιο γένος με εμάς, μακρινός συγγενής. Επήγα λοιπόν και τον βρήκα τον Μπαρμπαμάνθο αυτό τον γέρο, ο οποίος έφτασε 102 χρόνια, είχε 102 ετών. Και τον ρώτησα και μου είπε και αυτός τις πληροφορίες που είχαν οι παλαιότεροι. Από εκεί λοιπόν διασταύρωσα και είμαι πεπισμένος για την καταγωγή του κοριού μας. Επίσης, πολλές πληροφορίες έχουμε αντιλήσει και από ένα βιβλίο που είχε βγάλει ο Μακαρίτης, ο γιατρός ο Μπούκουρας από το Άργος. Αυτός αναφέρει πολλά για την καταγωγή του Κεφαλοβρίσκου και της εξοχής. Υπάρχει αυτό το βιβλίο, δεν υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Το διαβάσει εσύ? Εγώ το είχα διαβάσει αυτό το βιβλίο. Το είχα διαβάσει εγώ. Από αλλά... πού το είχε βρει? Το είχε ο Βασίλης Ωνάης και πρέπει να υπάρχει αυτό στο βιβλιοθήκη του Άργους. Είπα εγώ στον Παναγιώτη, το δάσκαλο τον Κωστάκη.
προχθές τον είδα στο Άργος, να κοιτάξει να μας βρει το βιβλίο. Και αυτό έχει γράψει και το Πανοβέλης επίσης και ο Παπαδωρής. Ο Θιούρης, ο Παπαδωρής. Του Μίμη του Ισαγγελέου του Σημερινού, ο παππούς. Που είχε γράψει για το Άνω Μπέλεση. Και του παρακάλεσα το Μίμη να ψάξει, να δει μήπως υπάρχει πίσω στα συρτάρια του πουθενά εκεί το βιβλίο αυτό. Γιατί το είχε μάλιστα και η Σάπτα στον καθαρέβουσα τότε ο Μακαρίς, ο Θείος, ο Παπαδωρής. Ο Παπαδωρής ήταν ιερέας. Και ιερέας και δάσκαλος. Πού? Στο Πάνω Μπέλεση. Έμενε μέχρι το χέρι. Έκανε μετά το δικηγόρο το Δωρή και μετά. Ναι, ο πατέρα. Το Στάθη το Δωρή. Ήταν ο Στάθης ο Δωρής. Ποιος ήταν ο Στάθης ο Δωρής? Ο Στάθης ο δικηγόρος στο Άργος, ο πατέρας του σημερινού εισαγγελέα του Μίμη του Δωρή. Πού είναι εδώ στην εισαγγελία Αθηνών? Τώρα είναι στην εισαγγελέα Σεβετών Λαρίσης. Αυτός ο. Αυτά δεν τα ξέρω εγώ φυσικά καθόλου αυτή την ιστορία. Ποιος είναι εισαγγελέας και ποιος και. Το κεφαλόγρισο ευτύχησε να βγάλει ανθρώπους αρκετά καλούς. Είχε εκτός από τον Παπαδωρή που είχε τον πρώτον, ο γιος του δικηγόρος ο Στάθης, ο Θεμιστοκλής ο Δωρής, ο γιος του άλλος, ο δεύτερος. Και ο στρατηγός ο Δωρής από εκεί. Στρατηγός του ελληνικού στρατού. Βέβαια, του ελληνικού στρατού. Ο στρατηγός ο Αναστάσιος Δωρής. Ο οποίος έμενε στην Αθήνα και είχε τον στρατηγό, τον Γιάννη τον Δωρή, τα παιδιά που μένουν στην Αθήνα αυτή, οι Δωρέοι, οι συγγενείς μας. Αυτούς ούτε τους γνωρίζω, ούτε είχα ακούσει ποτέ. Ναι. Μετά και εμείς ακολουθήσαμε και εμείς οι νεότεροι, και εγώ προχώρησα και ο Μίμης ο Δωρής ο εισαγγελέας και ο Γιώργος ο Φίλιππος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τώρα. Ναι. Και ελπίζουμε να συνεχίσουν. Εντάξει, βγήκαν κι άλλοι εδώ. Είτε ο Θείος ο Θωμάς, εδώ διακεκριμένος δικηγόρος και. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Και καλός άνθρωπος και επίσης από εισαγγελέα είχαμε και τον άλλον από το Κεφαλόπουλο, τον Χρήστο τον Οικονόμου. Αυτός που ήταν εισαγγελέας. Εδώ στην Αθήνα ήταν εισαγγελέας σε φετό. Στην Αθήνα, είσαι τώρα. Είσαι αξιούχος τώρα. Και αυτός πάρα πολύ καλός. Και αυτός από το Κεφαλόπουλο. Και αυτός παιδιά νομίζω είναι δικηγόρο. Ναι, έγινε δικαστής ο δικαστής. Λοιπόν, μπορεί να διακόψουν ένα λεφτό τώρα για να φέρουν τα παιδιά. Χάρηκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε, σου ευχόμαστε καλό ταξίδι, να χαίρεσαι την οικογένεια και να χαίρεσαι για το γιο. Ευχαριστώ πολύ. Χαρήκαμε και εμείς που σας γνωρίσαμε. Θεία, ποιος είναι ανιψός, ο Γιώργος είναι ανιψός ή... Ο Γιώργος είναι ανιψός. Ο Γιώργος είναι της αδερφής μου γιος. Της αδερφής του γιος. Η Κατερίνα είναι η αραβανιστιά. Η Κατερίνα είναι από την Κρήτη? Όχι, είμαι από την Άρτα. Από την Άρτα? Ναι. Κατερίνα, νόμιζα ότι είσαι από την Κρήτη. Και λέω, η Κατερίνα δεν μιλάει λίγο. Δεν κατάλαβα κριτικό άξεν, που λέμε, κριτική διάλεκτο. Προχωρά. Και τώρα μένουμε εδώ στην Αθήνα. Ναι, ναι. Περιστέρι. Περιστέρι. Το Περιστέρι είναι... Εδώ που πρωτοπαίρνουμε στην Αθήνα είναι? Ναι. Από το Άργος. Λοιπόν, χάρηκα και εγώ πολύ που σας γνώρισα. Επίσης, Κατερίνα. Να σας ζήσει ο γιος σας και καλό σας ταξίδι. Ευχαριστώ. Και αν έρθετε καμιά φορά στην Αμερική, να έρθετε να μας επισκεφτείτε οπωσδήποτε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Έτοιμη. Λοιπόν, Κρυστάλλα, εύχομαι να σου ζήσει ο γιος σου, να τον δεις όπως επιθυμείς και να σε δούμε γρήγορα και να μας κάνεις και μία κόρη. Βεβαίως. Και ελπίζουμε και εμείς να σας δούμε. Ελπίζω να έρθετε πάλι να μας επισκεφτείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Και από μένα, Κρυστάλλα, τα στερμοτάτρα μας ευχάς για το γιο σου, το χαριτωμένο αυτό αγοράκι. Να σας ζήσει και να ζήσουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι, να τον δούμε μια μέρα μεγάλο, σαν τον πατέρα του. Βεβαίως. Στην Ελένη, πολλούς χαιρετισμούς διαβάζουμε. Στον Γιώργο, τον αγαπητό μας τον Γιώργο. Και από μένα στον Γιώργο. Στη Ζαφύρα, στα παιδιά, στο Σωτήρι, στα ψηλό παιδιά, στα παλικάρια αυτά. Και σε όλους. Και στον Κώστα ακόμα, παρότι δεν τον προλάβαμε να τον δούμε. Ναι. Ελπίζουμε το άλλο ταξίδι να τον δούμε και να τα πούμε και καλύτερα. Βεβαίως. Δεν νομίζω να τον έχετε συναντηθεί ποτέ με τον Κώστα. Τον ξέρω. Το έχετε συναντηθεί. Το θυμάμαι από εδώ τον Κώστα. Όχι, τον είναι. Εσάς δεν είχα δει τότε. Ναι. Τον Κώστα τον είχα δει. Εγώ προσωπικά δεν σας είχα συναντήσει ποτέ. Ναι. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Ζαφύρα που τη θυμάμαι πολύ αγάπη. Κάνε ωραία συντροφιά και την ημέρα. Και για τις γιορτές των Χριστουγέννων πάλι σας ευχόμεθα να περάσετε καλά. Μας θυμόσαστε, πείτε τι κανένα ποντράκι για μας η υγεία μας. Εμείς πάντα θα σας θυμόμαστε και θα πιούμε κι εμείς. Έτσι, καλά Χριστούγεννα λοιπόν σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.
Σε ευχόμεθα και εσάς καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Πολύ. Και επίσης σας ευχόμεθα του χρόνου να. Σου λέμε και από τώρα τα χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστούμε. Καλή πρωτοχρονιά. Βέβαια. Ναι. Έτσι. Αυτό το κομμάτι της ταινίας δεν θα το παίξω μέχρι την πρωτοχρονιά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Για να είναι πρόσφατη η ευχή. Και του χρόνου θα ελπίζω να έρθετε εκεί πέρα και. Να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε καλύτερα. Ναι, και θα δείτε και τους εαυτούς στην τηλεόραση. Βεβαίως. Εντάξει.